Κύριε Καβαδάκη, θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την μεγάλη ήττα που υπέστη σε αυτές τις εκλογές. Ανασυντάσσονται οι πολιτικές δυνάμεις του κόμματος? Κυρία Πολίτου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε τους συμπατριώτες μας ΚΟΟΥΣ. Πραγματικά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν, μπορώ να πω, ταυτόχρονα και μη αναμενόμενο. Όντως μας εξέπληξε και εμάς ιδιαίτερα αρνητικά, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μάθει να μην το βάζουμε κάτω. Μέσα από τις ήττες μας σηκώνουμε κεφάλι και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μάχη στις 25 του Ιούνιου, που όπως δείχνουν τα πράγματα θα οδηγηθεί η χώρα. Ήδη συνεδρίασε χθες το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή, ώστε με συντροφικό και συλλογικό τρόπο, όπως γνωρίζουμε να κάνουμε πάντα στην αριστερά, να δούμε το τι έφταξε, να δούμε τα λάθη, τις παραλήψεις μας και το πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα μας για την επόμενη μέρα. Εσείς ως μέρος της Κεντρικής Επιτροπής που θα παραστείτε στην αυριανή συνάντηση, τι είναι αυτό το οποίο θα μεταφέρετε? Κοιτάξτε λίγο, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μεταφέρω προσωπικές μου απόψεις. Ήδη ως οργάνωση εδώ στο νησί της ΚΟ έχουμε προγραμματίσει να βρεθούμε με μέλη του κόμματός μας, με υποψήφιους, ώστε να συζητήσουμε, να δούμε το πώς κινηθήκαμε την μακρά προεκλογική περίοδο. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μην τοποθετηθώ ακόμα. Προφανώς έγιναν κάποια λάθη, προφανώς είχαμε κάποιες δυσκολίες αντικειμενικές. Το αντισύριζα μέτωπο φαίνεται ότι κράτησε τις δυνάμεις του, αλλά αυτό μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο, ώστε στην 25 του Ιούνιου να δώσουμε τη μάχη με καλύτερες προοπτικές. Υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα και πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συμπολίτες μας ένας ανεξέλεγκτος ηγεμόνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν τελικά τα αποτελέσματα μείνουν όσο έχουν, να δημιουργηθούμε σε μια κατάσταση πραγματικά τραγική, και το εννοώ αυτό, τραγική για τη χώρα μας. Δέστε την κατάσταση στο νησί μας όσον αφορά το θέμα του νοσοκομείου. 4 χρόνια δεν είχαμε γιατρούς, ήταν πολύ στελεχωμένο. Αυτά τα πράγματα θα συνεχιστούν αύριο μεθαύριο. Τάζει μισθούς, θα τους δώσει? Εμείς πολύ αμφιβάλλουμε. Το θέμα είναι ότι πολλοί περίμεναν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πληρώσει εισαγωγικά το τίμημα των τεμπών. Όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν διαφάνηκε στις εκλογές και βλέπουμε ότι άτομα όπως είναι οι βουλευτές, όπως είναι ο κύριος Καραμαλής, βγήκε μάλιστα πρώτος σε ψήφους στην περιοχή του. Αυτά είναι πραγματικά τα παράδοξα της εκλογικής διαδικασίας. Χρήζουν ανάλυσης, έρευνας. Νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα καθεστώς το οποίο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τα ΜΜΕ και μπορεί και διαμορφώνει συνειδήσεις, χωρίς αυτό βέβαια να βγάζει από το κάδρο των ευθυνών, έτσι, και πιθανόν δικά μας λάθη. Αλλά παρόλα αυτά σας είπα και πάλι ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη δεύτερη εκλογική μάχη με καλύτερες πραγματικά προϋποθέσεις και όρους.